από την Καστοριά. Πάμε στον Παναγιώτη το Μανί. Έλα, Παναγιώτη. Κατέληξε λοιπόν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλευόταν επί μία εβδομάδα διασωληνωμένος, ένας 64χρονος από την Καστοριά. Είναι ο έκτος νεκρός που μετράει ο νομός από κορονοϊό. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Θέλω να σας πω ότι χτες βράδυ υπήρχε μαραθώνια συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Τέσσερα πράγματα μεταξύ άλλων: ότι τα κρούσματα στην Καστοριά και μόνο έχουν ξεπεράσει τα 50. Τέσσερα κρούσματα βρέθηκαν θετικά στη Δαμασκηνιά μετά από την εξέταση των εθελοντών γιατρών την περασμένη εβδομάδα. Θυμίζω, είναι το χωριό που μαζί με τη Δραγασιά είναι τα πρώτα έχουν που έχουν τεθεί σε καραντίνα. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Κασαπίδη, ο ΕΟΔΗ, μιλώντας μαζί του, είχε εκτιμήσει ότι χρειάζεται καραντίνα στην περιοχή, κάτι που δεν έγινε, καθώς είναι δύσκολο να μπει σε καραντίνα ένας νομός που αριθμεί πάνω από 40.000 άτομα πληθυσμό. Ήταν δύσκολη η τροφοδοσία, εκτιμούν και στην περιοχή. Ο δε αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, ζήτησε εισήγηση από τον Περιφερειάρχη να περιοριστούν οι μετακινήσεις όλων των κατοίκων του νομού σε δύο φορές την εβδομάδα, μόνο για τα απαραίτητα. Άκη και τώρα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Άρα, μιλάμε για 40 πλέον νεκρούς από τον κορονοϊό στη χώρα μας. Έκτος θάνατος μόνο στην Καστοριά. Πάμε τώρα πάλι στον κύριο Τσακαλώτο να ολοκληρώσουμε. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για το περιβόητο μαξιλάρι, κύριε Υπουργέ. Ένα ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πειράξουμε αυτό το μαξιλάρι. Κοιτάξτε, να πούμε πρώτα ότι η Ελλάδα στην ιστορία της είχε πάρα πολλές χρεοκοπίες. Και στο τέλος του 19ου αιώνα και στη δεκαετία του 30 και το 2008 και ποτέ δεν είχε κάτι αντίστοιχο. Ποτέ οι προύχοντες αυτής της χώρας δεν είχαν προβλέψει για να μπορούν να προστατευθεί αυτή η χώρα από μια τέτοια κρίση. Αυτό το μαξιλάρι έχει την εξής έννοια. Ότι τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαλαρώσει το σύμφωνο σταθερότητας, τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πει σε όλες τις χώρες ότι μπορεί να ξοδέψετε και να επιτρέψετε και τη μείωση της φορολογίας που θα η μείωση των φορολογικών εσόδων που θα έρθει από την κρίση και την αύξηση των δαπανών, μην στεναχωρηθείτε. Αυτό όμως, αν δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα σε δύο, σε τρεις, σε ένα χρόνο, αν δημιουργήσει πρόβλημα στις χρηματαγορές που θα δουν μια αύξηση του χρέους, τότε έχεις το μαξιλάρι και να μπορείς να το ξεπληρώσεις. Αυτή την έννοια έχει το μαξιλάρι. Το ότι το μαξιλάρι σου επιτρέπει να ξοδέψεις τώρα, ξέροντας ότι όταν θα έρθει η ώρα να ξεπληρώσεις... Άρα δεν λέτε Μητσοτάκη στα Ικούρα... Άνοιξε, ξεκλείδωσε το μαξιλάρι και δώσε λεφτά στην αγορά. Όχι, αλλά λέμε στον κύριο Σταϊκούρα και στον κύριο Μητσοτάκη, ξοδέψτε όσο νομίζετε ότι χρειάζεται. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις μας. Έχουμε κάνει και προτάσεις για την υγεία, έχουμε κάνει και προτάσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Ξοδέψτε όσο πρέπει. Και ανακοινώστε το μια και καλή εξ αρχής, όχι με το λίγο-λίγο. Και έχετε το μαξιλάρι, αν δημιουργηθούν δημοσιονομικά προβλήματα ή προβλήματα χρηματοδότησης στην οικονομία, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Δεν αυτό... θεωρείτε ότι είναι ασφαλές το λίγο-λίγο ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν? Όχι, γιατί δεν αλλάζει τις προσδοκίες των ανθρώπων. Τι σημαίνει το λίγο-λίγο για μια επιχείρηση? Ότι έχει ανησυχία, ότι έχει ανασφάλεια, ότι δεν ξέρει αν θα ανοίξει το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει το λίγο-λίγο. Δεν έχει θέλω το να πω το... πως πρέπει να δούμε και το μετά αυτής της επιχείρησης. Μα ακριβώς. Το πώς θα στηρίξουμε αυτή την επιχείρηση και όταν βγούμε από αυτή την κρίση. Η ιστορική εμπειρία είναι ακριβώς το αντίθετο που τη λέτε. Ότι αν πάρεις λίγα μέτρα στην αρχή... Ιστορικά χρειάζεται να κάνεις ακόμα περισσότερο, γιατί βαθαίνει η ύφεση, δεν είναι καλή η ανάκαμψη, κάθεσαι στον πάτο για μεγάλη χρονική περίοδο και αναγκάζεσαι να ξοδέψεις παραπάνω από ότι αν είχες ξοδέψει αυτά που χρειαζόταν από την αρχή. Έχω το διαφορετικό φόβο εγώ. Και για να το συνδέσω τη δικιά σας ερώτηση με την προηγούμενη,
και έχεις το μαξιλάρι να σε καλύψει για κάποια χρόνια αν έχεις πρόβλημα χρηματοδότησης. Θα δηλαδή ότι ουσιαστικά θα καθυστερήσει η ανάκαμψη μετά και θα δυσκολευτούμε περισσότερο. Ακριβώς, γιατί αν είστε μια επιχείρηση, θέλετε, πώς θα το πω, τους κανόνες του παιχνιδιού. Θέλετε να ξέρετε, να ξέρεις ότι δεν θα αρχίσει η ανάκαμψη με ένα όγκο χρέος και υποχρεώσεων το οποίο πρέπει να ξεπληρώσεις και δεν θα σε αφήσει, δεν θα αφήσει να πάρεις τους εργαζόμενους που πρέπει. Και αυτή η ανησυχία βέβαια υπάρχει και στην αγορά εργασίας. Εκεί πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που το έχει διαχειριστεί η κυβέρνηση με περισσότερη ευελιξία, με αμφισημίες, θα πάρουν οι επιχειρήσεις τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Θα είναι οι ίδιοι, θα είναι οι ίδιοι με τους ίδιους εργασιακούς όρους. Θα έχουμε ακόμα περισσότερη ευελιξία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, την ευελιξία που δημιούργησε τις ανισότητες στην αγορά εργασίας, μας έφερε σε αυτή την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε.